Πιο ανοιχτός από ποτέ μοιάζει πλέον ο διάβλος πολιτικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ με τη Δημοκρατική Αριστερά, μετά και την ομιλία Κουβέλη, αλλά και το κάλεσμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Δημήτρη Βίτσα για κοινή πορεία με στόχο μια ευρύτερη κυβέρνηση της αριστεράς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, έστρωσε το έδαφος προς το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας στην ομιλία του την πρόθεση του κόμματος να καταψηφίσει την κυβερνητική πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας, τάχθηκε υπέρ της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με συλλογικότητες και πρόσωπα που συνεργάζονται με τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό. Την Δημοκρατική Αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Μπορεί να ήταν κυβερνητικός εταίρος πριν από ένα χρόνο. Αλλά από τότε έχει περάσει πολύ καιρός. Το λάθος που έκανε να φύγει από την κυβέρνηση εξαιτίας μιας συγκεκριμένης πρόφασης, αν θυμάστε το κλείσιμο της ΕΡΤ τότε, στην ουσία την απαξίωση στα μάτια του ψηφοφόρου, κατρακύλησαν τα ποσοστά της στο αμεληταίο 1% στις ευρωεκλογές και τώρα δεν υπάρχει πουθενά σε καμία πρόβλεψη στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Επομένως, αν θέλετε, οι τακτικισμοί αυτοί του να κολλήσει η Δημάρ στο ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλονται όχι από κάποια, να το πω έτσι, προγραμματική πολιτική συμφωνία, αλλά από ένα αίσθηκτο αυτοσυντήρησης, επιβίωσης, αν θέλετε, αυτού του σχηματισμού, ο οποίος καταραίει εξαιτίας των δικών του λαθών και αστοχιών. Από την πλευρά, το γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζητάει, σημείωσε πως μόνο ο λαός δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και χαιρέτησε τη διάθεση της Δημάρ για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν χωρά ο Βενιζέλος και το Πασόκ σε μια προοδευτική πλειοψηφία για μια αριστερή κυβέρνηση, ούτε η Ηρακλής του Μνημονίου. Χωράτε εσείς, ανέφερε. Αυτές τις μέρες γίνεται το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να περιμένουμε την απόφαση του συνεδρίου και με βάση αυτή την απόφαση νομίζω ότι θα προχωρήσουν οι όποιες συζητήσεις έχουν ξεκινήσει για συνεργασία, για εκλογική συνεργασία, για μετεκλογική συνεργασία ή τέλος πάντων για τη δημιουργία ενός πόλου κυβερνητικού ο οποίος θα αλλάξει τα πράγματα στη χώρα. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και έχουν ενδιαφέρον βεβαίως μπροστά στην προοπτική ενός πλατιού μετώπου που δεν θα είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημοκρατική Αριστερά αλλά θα υπάρχουν και άλλοι φορείς, κόμματα ή και προσωπικότητες οι οποίοι θα δώσουν μια όθηση στον αγώνα που δίνουμε για την αλλαγή της πολιτικής στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτός, έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό μας έχουμε πάρει απόφαση ότι και αυτοδυναμία να πάρουμε την κυβέρνηση θα συνεργαστούμε. Άρα λοιπόν για μας είναι μια διαδικασία που την προσπαθούμε και εδώ και καιρό, αλλά κυρίως από εδώ και πέρα πρέπει να εντείνουμε αυτή την προσπάθεια για να φανεί ότι όσο να δουν μεγαλύτερα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού συμφωνούν προς την κατεύθυνση αυτή, της αλλαγής δηλαδή της πολιτικής.